ανάψει συνέχεια. Αλέξη Αβόπουλος, καλημέρα, φίλε. Γεια σου, Αλέξη. Καλημέρα, καλημέρα. Και έχουμε και αυτή την πειθαρχική δίωξη που ασκήθηκε. Στο Ζερβίνιο, ναι. Στο Ζερβίνιο, το οποίο τώρα, παιδιά, το έψαχνα και με, την, και με τους ανθρώπους του Άρη, που πραγματικά προσπαθούν και αυτοί να βγάλουν άκρη του τι ακριβώς συνέβη. Προσπαθούν να επικοινωνήσουν και με τον ποδοσφαιριστή, είναι η αλήθεια. Καθώς σήμερα υπάρχει και ρεπό, προκειμένου να πάρουν και τη δική του άποψη για το τι ακριβώς συνέβη. Αυτό το γράψε ο παρατηρητής, δεν γράφει στο φύλλο αγώνα. Εντάξει, ότι έγινε κάποια καταγγελία από τον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, ή οτιδήποτε άλλο, για να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Δηλαδή, το έγραψε ο παρατηρητής και το πειθαρχικό όργανο του Super League το έστειλε στον αθλητικό υποσφαιρικό εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε στη συνέχεια τη δίωξη. Φέρεται να έκανε μια χειρονομία από τη στιγμή που τον εξύβρισαν κάποιοι φύλαθλοι του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον αυτό λένε οι άνθρωποι του Άρη, οι οποίοι επειδή τον είδαν και αρκετά εκνευρισμένο, αφήνουν και κάποιες υπόνοιες για ρατσιστικά σχόλια, τα οποία όμως θέλουν να τα επιβεβαιώσουν και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, εφόσον υφίσταται, και φυσικά να το χρησιμοποιήσουν και στην υπερασπιστική γραμμή από τη στιγμή που κλήθηκε ο ποδοσφαιριστής και κινδυνεύει με τιμωρία 2 αγωνιστικών. Πάντως στο γήπεδο, εγώ αυτό που είδα τον κύριο Καρυπίδη να κάνει μια πολύ άσχημη χειρονομία προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, που για μένα θα έπρεπε να έχει κληθεί. Στο Ζερβίνιο η αλήθεια είναι ότι γινόταν ένας, υπήρχε έτσι μια όταν βγήκε, αλλά δεν είδα κάτι. Για τον Καρυπίδη το είδα όμως. Το είδα. Ναι, εντάξει, εγώ δεν ήμουν εκεί, προφανώς, και δεν μπορώ. Τώρα μιλάω εξ αποστάσεως και από το ρεπορτάζ που προσπαθώ να συλλέξω από τον Άρη για το θέμα αυτό. Πάντως, εντάξει, τώρα στα γήπεδα λίγο πολύ, χωρίς αυτό να νομιμοποιεί την οποιαδήποτε χειρονομία από τον οποιονδήποτε, έχουν ακουστεί τέρατα, έχουν γίνει πράγματα. Εγώ θυμάμαι, για παράδειγμα, πέρσι στο Άρη Σάιξ το Βικέντη, στον Τζαβέλα να κάνει τη γνωστή χειρονομία και να μην το τιμωρεί κανείς και να τη βγάζει καθαρή, για παράδειγμα. Και δεν ήταν ο μοναδικός. Και στον Άρη κάνουν λόγο έτσι και για μια επιλεκτική ευαισθησία, αλλά παραλαμβάνω, θέλω να το τσεκάρουν λίγο και να το προσφεριστεί για το τι ακριβώς έγινε. Τώρα, για το άλλο, στο ξεκίνημα που με ρώτησες, Βάη, για τη μεταγραφική πρώτη σύσκεψη, αρκετά νωρίς είναι, αλήθεια, άνοιξε αυτή η κουβέντα. Νωρίς είναι, αλλά τώρα στη διακοπή του Μουντιάλ υπάρχει χρόνος για αναζήτηση, επαφές. Ναι. Το σημαντικό από αυτή τη συνάντηση που προκύπτει δεν είναι ότι θα γίνουν κάποιες προσθήκες, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο ότι θα συμβεί, είναι ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης βάζει πολύ στο παιχνίδι αυτό τον προπονητή, τον Άλαν Πάρντιου. Δηλαδή, του ζήτησε, από ό,τι έμαθα, να κάνει αφενός μια αξιολόγηση, έχοντας πλέον μέχρι τη διακοπή τη μεγάλη για το Μουντιάλ και μια σαφέστατη εικόνα για την ομάδα και το υλικό της. Και στη συνέχεια να κάνει και κάποιες εισηγήσεις για τους ποδοσφαιριστές που πρέπει να αποκτήσει η ομάδα, κάνοντας και ο ίδιος επαφές από την εμπειρία του, από τις διασυνδέσεις που έχει. Ο άνθρωπος ως μάνατζερ λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια στην Αγγλία. Και προφανώς το θέμα του επιθετικού, αυτό που καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα παιδιά, είναι ότι κάτι έχει στο μυαλό του. Κάποιον παίκτη έχει στο μυαλό του ο Πάρντιο. Γι' αυτό δεν το λέει τυχαία το ότι η ομάδα πρέπει να πάρει ένα επιθετικό εδώ και καιρό. Νομίζω ότι ήδη έχει κάνει τις επαφές του και γι' αυτό το λόγο ο Θόδωρος Καρυπίδης τον βάζει για τα καλά στο παιχνίδι. Ο Άρης θα πάρει σίγουρα έναν επιθετικό με την εικόνα που έχει ο Γκρέι και με το γεγονός ότι ο Ζερβίνιο δεν είναι κλασικός φορ και δεν μπορεί φυσικά να υποστηρίξει και πολλά λεπτά. Και φάνηκε με τη συμπεριφορά του τακτική στο παιχνίδι στη Λεωφόρο, πολύ μακριά από την περιοχή και εκεί που συνήθιζε να κινείται δηλαδή. Μα δεν έχει και αυτές τις εκρήξεις, δεν έχει τις εντάσεις, δεν πάει δυνατά. Μια φορά κινήθηκε σαφόρ και δεν του έδωσε την μπάλα του Τούρμπε, δηλαδή. Μια φορά κινήθηκε σαφόρ. Σωστά, σωστά. Γι' αυτό το λόγο άρεσε να πάρει. Και θα πάρει σίγουρα ένα αμυντικό μέσο, διότι καλός χρυσός και φοβερή προσθήκη αυτός ο Ετέμπο, από ό,τι φαίνεται. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά δεν αρκεί ένας κούκος να φέρει την άνοιξη. Γιατί ο Ντιόπ είναι μια απογοήτευση μέχρι στιγμής. Δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί και να βοηθήσει καθόλου. Ο Ντουκουρέ αποτελεί πλέον ένα ερωτηματικό με το πρόβλημα στο για το πότε θα είναι διαθέσιμος να παίξει. Και... Ναι, ναι. Δηλαδή είναι μεν εδώ πια στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Επέστρεψε, κάνει τρέξιμο από χθες, αλλά θα πάει πολύ σιγά η αποθεραπεία. Δεν θα τον πιέσουν και δεν ξέρει κανείς πότε αφενός θα επιστρέψει και σε τι κατάσταση και αν θα μπορεί πια να παίζει 90 λεπτά ή αν θα είναι απλά ένας συμπληρωματικός για να μπαίνει 20-25 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Επομένως αυτές οι δύο κινήσεις θα γίνουν σίγουρα και βλέπουμε από εκεί και πέρα. Μάλιστα. Στο κομμάτι αυτό. Τώρα η ομάδα έχει ρεπό σήμερα. Από αύριο θα δούμε, γιατί ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι για τον Άρη με τον Όφη. Πολλά μάτια γενικότερα από εδώ και πέρα. Αυτά τα τέσσερα είναι και τα τέσσερα φωτιά για τον Άρη που θέλει να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς. Τι έχει, κέρδισε τον αγώνα. Ποιο είναι τον αγώνα. Όφη εντός. Ναι. Ατρόμητος εκτός. Λαμία εντός και Γιάννενα εκτός. Ναι.
στα τέσσερα μάτς το οποίο θα προσπαθήσει να επιδιώξει να πάρει να δω και το απόλυτο. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι το τέλος. Έχουμε Καμάτσο, Μπράμπετς και Μαντσίνη αυτή την εβδομάδα. Θα δούμε αν τελικά και οι τρεις θα είναι διαθέσιμοι, κάποιοι από αυτούς. Εγώ πιθανολογώ ότι και ο Μαντσίνη και ο Μπράμπετς θα είναι σίγουρα, ίσως και ο Καμάτσο. Είναι σημαντικές επιστροφές. Εντάξει, ναι, γιατί ναι, ναι. Λείπει και ο Πάλμα, έτσι, και ο Μαντσίνη είναι και ο Καμάτσο, πολύ σημαντική. Η απουσία του Πάλμα, η αποβολή του, ανοίγει το δρόμο για να δούμε στην αποστολή του Ροντρίγκες. Α, μπράβο, τον άλλο παιδί από την Ονδούρα, ναι, βέβαια. Ναι, ελευθερώνεται θέση ξένα, επομένως θα είναι σίγουρα στην αποστολή και ο άλλος από την Ονδούρα. Μήπως το δούμε και αυτόν την Κυριακή. Θα δούμε, είναι μια ευκαιρία του. Ωραία. Αλέξη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, Αλέξη. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα.